Καλλιόπη, πάω δίπλα σου. Έλα, αγαπητέ. Είμαστε γαλάζοι. Δεν τόσο γνωρίζει. Να τους. Με πράσινη. Αλεπουδάκι, αλεπουδάκι, μην μιλάς. Γιατί τι θα γίνει. Κοίτα που κάθεσαι. Εγώ που κάθομαι, εκεί που κάθομαι πάντα. Μπράβο. Από χθες που ο Παύλος έδωσε το Σάμι στη γαλάζια ομάδα, ήθελε να δείξει ότι μπορεί και γενικά έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και όλο αυτό κατέληξε στο να χτυπήσει. Όταν εμείς το αποκαλύψαμε ότι το δώσαμε, με αποκάλεσε αλεπουδάκι. Και ότι κάτι τέτοια στην Κολομβία, σαν εμένα παιδάκια, λέει, τα κάνουν αλλιώς. Και του λέω, Σάμι, άραξε, του λέω, και εσένα το ίδιο θα κάναμε. Αλλά δεν ήθελε να το καταλάβει. Οπότε σήμερα αντέδρασε. Αν ξαναπείς λεπουδάκι μπροστά στις κάμερες, θα σου απαντήσω κατάλληλα, ξέρεις. Κάνε ό,τι νομίζεις. Ναι, αφού το πες λεπουδάκι. Όχι, θα καταλάβεις ότι είσαι το λεπουδάκι στο τέλος. Ναι. Και εγώ για λεπού, τίποτα άλλο. Τι νομίζεις, ότι είμαι Σάμι, δεν θα κάνω αυτό το παιχνίδι πάλι. Ωραία. Σένα. Λοιπόν. Να παρεξηγήσω όλα, φίλε. Εντάξει, έχει δίκιο, Σάμι. Να το κοιτάξω. Δεν θέλω να έχω δίκιο. Τέλος. Θέλω να μην ξαναπείσω λεπουδάκι. Γιατί θα σου απαντήσω όπως πρέπει και θα είδες ότι θα εκτεθείς εσύ. Αγόρι μου. Δεν είναι αγόρι μου, ρε φίλε. Δεν είναι κανένα. Αυτές οι μαγκιές αλλού. Δεν θα το ανεχτώ. Δεν με απασχολεί το ότι είναι 50 χρονών. Το έχω ξαναπεί, είναι επιλογή μου να μπω και να εκτεθώ με τον όποιο τρόπο έχω εκτεθεί. Το ίδιο θα εκτεθεί και αυτός. Και για αυτόν τον λόγο του είπα ότι θα τον ξεφτυλίσω άμα το συνεχίσει. Εύχομαι. Αυτό που με είπες να με ξεφτυλίσει εδώ, θα με ξεφτυλίσει έξω. Τι να είναι, ρε. Αν ξαναπεί, θα τον κάνω τσπάντα στι κάμερε. Με το Γιάννη απογοητεύομαι συνέχεια. Είναι ένα παιδί που του αρέσει να κοντρολάρει τα πάντα. Να πέσει ένα σκάκι ή ένα παιχνίδι, ένα σπιτάκι και κάνω εγώ αυτό και τι με συμφέρει εδώ. Αυτό το μπορεί να παρατηρείς κάποιος μόνο που βλέπεις ότι το κάθισμα του Γιάννη έχει μασιλαράκι. Ψυχολογικά βλέπεις έναν άνθρωπο που αρέσει να βολεύεται και να ασφαλίσει τον εαυτό του με κάποιον ένα τρόπο. Δεν μπορώ να έχω ένα παιδάκι που δεν έφυγε τη μαμά του ακόμα. Να έρθει εδώ πέρα και να έχει κάνει ολόκληρο μια συμμορία του κόλου. Όχι, ρε παιδί. Δεν σηκώνω πολλά πράγματα. Δεν κάθομαι να ακούσω κανένα Γιάννη, Γιαννάκη να μου το πέσει έξω. Τα πήρα στο γραμμείο λίγο.